Πάω τώρα στον κύριο Γιώργο Φίλη, ο οποίος εκτός από τη γεωπολιτική σχολιάζει και την στρατιωτική πραγματικότητα και όχι μόνο, διότι πια εδώ έχει ανοίξει τελείως η βεντάλια. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Χριστός Ανέστη. Αλήθως και πολύχρονος. Έστω και με καθυστέρηση. 40 μέρες κρατάνε οι γιορτές. Κύριε Φίλη, για πείτε μου πόσο σοβαρές είναι αυτές οι απειλές στο Αιγαίο. Είναι τόσο σοβαρές όσο ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εδώ αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι τοποθετήσεις του τύπου ότι η Τουρκία θα φοβηθεί και θα μαζευτεί λόγω των καταστάσεων στην Ουκρανία είναι ουτοπικές. Η πραγματικότητα μας έλεγε, και αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς και είχαμε επισημάνει από την αρχή, είναι ότι η Τουρκία θα εξαχρεωθεί πλέον, διότι αντιλαμβάνεται ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν υπάρχει ένας γεωπολιτικός δρόντας ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει ένοπλη ισχύ και έχει και την ισχύ και έχει και τη θέληση να χρησιμοποιήσει αυτή την ισχύ. Και βέβαια ποντάρει στην μετακίνησή της, προσέξτε κύριε Σαχίνη τι θα πούμε, σιγά σιγά και σταδιακά προς τη Δύση. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν γίνεται προμήθεια της δεύτερης πυροβολαρχίας S-400. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες μάλλον, ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπιστεί 3.000, παρακαλώ, γκρίζοι λύκοι. Προσέξτε, δεν μιλήσαν για τζιχαντιστές, μιλήσαν για γκρίζους λύκους, οι οποίοι σε 3 μονάδες των 1.000 ατόμων έχουν διασπαρεί, κατά τους Ρώσους πάντα, και δεν θα κανέναν λόγο οι Ρώσοι να το πούνε έτσι, εάν και εφόσον θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό του σύμμαχο, όπως κάποιοι λένε. Έχουν διασπαρεί στην περιοχή του Ζαπορίζια, στην περιοχή του Ντόμπας και στη γενικότερη ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας. Και φυσικά το κλείσιμο του εναρίου χώρου της Τουρκίας προς τη Ρωσία αναφορικά με τη μετακίνηση στρατιωτικών ενισχύσεων και πολεμοφοδίων στη Συρία καταδεικνύει την διολύσιση της Τουρκίας προς τη Δύση, και για να γίνει όμως αυτό και να κεφαλαιοποιηθεί από τη Δύση, η Τουρκία θα απαιτήσει το κάτι τίς της. Αυτό το κάτι τίς της δεν έχει να κάνει ούτε με τη Λιβύη, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με πουθενά αλλού, παρά μόνο με τις χώρες με τις οποίες συνορεύει. Έχουμε αυτή τη στιγμή επίθεση στο βόρειο Ιράκ. Έχουμε κάτι το οποίο δεν επισημαίνεται, λογικά να το πω έτσι, λόγω της χρησιμότητας των καταστάσεων στην Ουκρανία, η δίνωση της κατάστασης στη Συρία, στη βόρειο Συρία, και έχουμε καθημερινές μάχες τουρκικών δυνάμεων ή των τζιχαντιστών εκεί με τους Σύριους, και φυσικά έχουμε αυτή την αυτή την αχαρακτήριστη πολιτική που ακολουθούν απέναντι στην πατρίδα μας, την οποία όμως θα έπρεπε εμείς να το είχαμε αντιληφθεί από πολύ πριν και να μην πετάμε στα σύννεφα ότι θα αλλάξει το κλίμα κτλ. Δεν μου λέτε όμως κύριε Φίλη, επειδή από ό,τι φαίνεται ο Χαλβάς με το στραγάλι δεν μας βγήκε τελικώς. Μας έκατσε το λαιμό. Μάλιστα. Εχθές είχαμε διαρροές από το Υπουργείο Άμυνας μετά την απαράδεκτη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι σηκώθηκαν και κάναν τόσο μαζικές παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις για να απαντήσουν, λέει, σε ελληνικές παραβάσεις στις δυτικές ακτές της Τουρκίας, ανατολικές για μας, στα ανατολικά ημών μάλλον, και είπαμε εμείς πρώτον ότι παγώνουν τα ΜΟΕ, πάλι καλά που το καταλάβαμε, το δεύτερο είναι ότι θέσαμε σε επιφυλακή τις αντιεροπορικές μονάδες της Ελλάδας στα νησιά. Ερώτηση, αυτές δεν είναι 24 στο 24ωρο σε επιφυλακή? Ερώτηση δεύτερη, τι σημαίνει εγκλωβίζω ένα στόχο αλλά δεν τον καταρρύπτω? Τι λέω στον απέναντι? Εγώ δεν λέω να το καταρρύψεις, αλλά τι λες έτσι στον απέναντι? Λοιπόν, επίσης κάναμε και ένα υψηλού συμβολισμό, αυτό οφείλω να το πω. Θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι. Έχει τη σημασία του. Υπάρχει η συνάντηση Tiger Meet, όπως λέγεται, του ΝΑΤΟ. Δηλαδή είναι χώρες, πολεμικές αεροπορίες, οι οποίες έχουν μονάδες με το κωδικό όνομα Τίγρης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολλές χώρες ο κωδικός όνομα Τίγρης. Ήραμε την πρόσκληση για την Τουρκία, γιατί η Ελλάς θα φιλοξενήσει το επόμενο Tiger Meet, το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλες οι νατοϊκές αεροπορίες πριν των Τούρκων. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο το προσφερνάς, αλλά η ουσία του πράγματος είναι αυτά που είπατε. Λοιπόν, πρώτον, δεν νομίζω και δεν είναι το ζήτημα, κύριε Σαχίνη, ότι ενεργοποιήσαμε ή δεν ενεργοποιήσαμε, γιατί όντως υπάρχει αυξημένη
επιφυλακή πάντα. Αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι δημοσιοποιήθηκε ότι ενεργοποιήθηκε. Καταλαβαίνετε ως εμπειρότατος δημοσιογράφος πλέον και ειδικά σε αυτά τα θέματα ότι η είδηση δεν είναι ότι τους παρακολουθούμε ή τους λοκάρουμε. Η είδηση είναι ότι το δημοσιοποιούμε ως είδηση. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Mm-hmm. Το οποίο καλά είναι αυτό που έγινε. Και όταν λέμε ότι τα αεροσκάφη αυτά λοκάρονται, δηλαδή κλειδώνονται από την αντιεροπορική μας άμυνα, σημαίνει ότι έχουν ειδικούς αισθητήρες στα μαχητικά, ειδικά και της τουρκικής αεροπορίας, όπου ειδοποιεί το πιλότος όταν υπάρχει απειλή, έχει κλειδωθεί ως στόχος από, από κάποιο ραντάρ αντιεροπορικής αμήνης. Κατά συνέπεια μπορεί να γίνει εύκολος κατανοητό ότι αυξάνει το στρες και το άγχος αυτού του πιλότου, οπότε μπορεί να θα υποχωρήσει ή θα φοβηθεί ή θα κάνει κινήσεις οι οποίες δεν θα είναι προς όφελός του. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι πάρα πολλοί από τους Τούρκους πιλότους αυτή τη στιγμή είναι είτε άπειροι, είτε είναι παλέμαχοι που τους έφερε ο κύριος Ερντογάν πίσω από την εφεδρεία και θέλουν το χαπάκι της πιέσεως πριν να ανέβουν στο αεροσκάφος, καταλαβαίνετε ότι δεν θα περάσουν καλές στιγμές και δεν περνάνε καλές στιγμές πάνω από το Αιγαίο. Η ρίσσα παρόδο, να πούμε και κάτι, ξέρετε τα αντιεροπορικά που τους λοκάρανε είναι τα Τόρμι 1, τα αντιεροπορικά που τους λοκάρανε είναι τα όσα, προφανώς είναι, έχουμε και S-300 και Patriot, έχουμε και τα Velos, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε την πιο πυκνή αντιεροπορική ασπίδα στο ΝΑΤΟ ως χώρα, με μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς αντιεροπορικούς πυράβλους, η οποία είναι μια πάρα πολύ αποδοτική μίξη αμερικανικών και ρωσικών συστημάτων. Όπα, όπα, όπα. Ρωσικών. Αυτό το είπα. Ναι, αυτά δεν θέλουν ανταλλακτικά. Γι' αυτό το είπα. Νούμερο ένα. Εάν η αντιεροπορική μας ασπίδα μεσαίου βεληνικούς, ειδικά τα Τόρμι 1 και τα όσα, βρίσκονται και είναι αυτά που καλύπτουν, προσέξτε, και τις νήσους του Αιγαίου, αλλά και τις τεφορακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες μας, δηλαδή συνοδεύουν τα τεφορακισμένα σε δυνητικές και πραγματικές επιχειρήσεις, πρώτον δεν είναι σοφό κάποιος να λέει γενικά και συλλήβδην ότι τα ρωσικά συστήματα είναι παροχημένα και δεν βοηθάνε ή δεν έχουν μεγάλο βαθμό σημασίας για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας. Οι στρατιωτικοί έχουν άλλη άποψη, ότι είναι κρίσιμα εργαλεία. Αυτό λέω ακριβώς. Και δεύτερον, από εδώ και πέρα θα πρέπει όντως να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Δεν μου λέτε. Επίσης είναι και στην Κύπρο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Τόρμι 1, σωστό. Τόρμι 1 και πυροβολαυγίες Μπουκ βρίσκονται και στις κυπριακές ενόπλες. Άρα λέτε να σκεφτόμαστε τα πολιτικοδιπλωματικά της επόμενης μέρας, γιατί και τα ανταλλακτικά είναι ένα θέμα, αλλά ταυτοχρόνως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Εφόσον λοιπόν δεν είναι λεονταρισμοί, είναι η γνωστή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, μήπως και η συστοιχία Patriot που πήγε για να προστατεύσει η Σαουδική Αραβία πρέπει να επιστρέψει? Λέω, μήπως. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αυτό, για να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση και γνώση του τι καλύπτει ποιον τομέα και ποιο σύστημα στην πατρίδα. Ωραία, μας. Κύριε φίλε, να το θέσω διαφορετικά. Απλά θα σας πω κάτι. Υποτίθεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία με τους Σαουδάραβες είναι ότι θα εξυγχρονίσουμε στο υψηλότατο επίπεδο τους Patriot ως αντάλλαγμα με χρηματοδότηση και βοήθεια των Σαουδαράβων, ως αντάλλαγμα με το να χρησιμοποιούμε μια πυροβολαυγία να μετακινηθεί εκεί. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι αρνητικός, να σας πω, γιατί είμαι από αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει το αμυντικό της αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά σε χώρες όπως είδαμε τον κύριο Ερντογάν, που πηγαίνει και ζητιανεύει πλέον συμμαχία και λεφτά και προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα. Ωραία. Το οποίο έχει δημιουργήσει. Για ακούστε τώρα εδώ, κύριε Φιλή. Δεν είμαι αντίθετος, αρκεί βέβαια να καλύπτονται πλήρως οι επιχειρησιακές ανάγκες και αυτό να μην έγινε εις βάρος της άμυνας της χώρας μας. Σαφές. Θυμάμαι ότι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Μανούσος Παραγιδάκης, στρατηγός, έχει πει
όταν συζητάγαμε τις πιο χαλαρές υπερπτήσεις, έχει πει ότι άνοιξε μια φορά τα συστήματα και δείξε ότι τον έχεις κλειδωμένο, να δεις. Λοιπόν, ένα. Δύο. Ο Πρωθυπουργός σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον λαλίστατο κύριο Στόλτεμπεργκ, του λέει την κατάσταση, τον ενημερώνει δηλαδή για το χάλι το τουρκικό. Εσείς είδατε καμία ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ? Οι άνθρωποι, όχι βέβαια, όχι. Ούτε περιμένω, εγώ δεν περιμένω τίποτα από τον ΝΑΤΟ. Δεν θα μας βοηθήσει, κύριε Σαχίνη, σε τίποτα από τον ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί. Εμείς ο σκοπός που πρέπει να έχουμε με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς είναι να τους επισημάνουμε ότι θα τυναχθεί στον αέρα του ΝΑΤΟ εάν ξεκινήσουν οι Τούρκοι να κάνουν το απονεννοημένο, διότι εμείς θα ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Εάν και εφόσον τους κάνουμε ξεκάθαρο αυτό, αλλά μας πιστέψουν για αυτό που λέμε, προσέξτε τι σας λέω, η αξιοπιστία απειλής, τότε θα τους σταματήσουν οι ίδιοι τους Τούρκους. Εάν δεν είμαστε πιστικοί σε αυτό, τότε το ΝΑΤΟ θα έρθει να σταματήσει μετά τις πρώτες τρεις μέρες. Και αν εμείς έχουμε απελευθερώσει τη Σμύρνη, έχει καλώς. Εάν αυτοί όμως έχουν πάρει δύο-τρεις δραχονισίδες, τότε να δω τι θα λένε οι δικοί μας. Καταλάβατε? Πάω στο επόμενο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έγινε γνωστός σήμερα με επιστολή της Νάνση Πελώση. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο, στο μεικτό σχήμα βουλευτών γερουσιαστών. Αυτό είναι καλό. Την ίδια στιγμή όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και ενώ γίνεται αυτό από τη μία πλευρά γνωστό, διαρρέει τη δήλωσή του στο Κογκρέσο ότι πρέπει γρήγορα να εξοπλίσουμε με όπλα χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία για να μην στραφούν στη Ρωσία. Τι γίνεται εδώ? Ξέρετε τι γίνεται? Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνηθίζει να λέει ο φίλος μου εξαίρετος, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, το Μόσχο το σιτευτό, λέει για το απολύλως πρόβατο τους φάζεις. Όχι για αυτόν που τον έχει σίγουρο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με βάση αυτό το οποίο λέει και μαθαίνουμε από τα παιδικά μας χρόνια, έτσι στατιστικά, και αυτό είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι δεν μας πιστεύουν. Επειδή μας θεωρούν σίγουρους και εύκολους. Εάν λοιπόν αντιληφθούν και τους κάνουμε να τους το περάσουμε ότι δεν αξίζει να κερδίσεις την Τουρκία και να χάσεις την Ελλάδα για γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς λόγους, δηλαδή ελέγχου χώρου να σας το πω, γιατί μας αγαπάνε ή γιατί αγαπάνε τους Τουρκούς, τότε θα κρατήσουν πιο ισορροπημένη στάση. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το λογικό, κύριε Σαχίνη. Το έχουμε πει μήνες τώρα, ότι το παράθυρο ευκαιρίας για να κατησυχήσουμε διπλωματικώς επί της Τουρκίας θα κλείσει κάποια στιγμή. Δεν θα είναι μονίμως εχθρική απέναντι στην Αμερική. Τρίτον, τουλάχιστον εγώ και εσείς, όταν συζητάμε, επισημαίνουμε το γεγονός ότι η Τουρκία θα πάει προς τη Δύση. Δεν θα μείνει στην Ανατολή. Είτε με τον κύριο Ερντογάν, είτε χωρίς τον κύριο Ερντογάν. Κατά συνέπεια, είναι θέμα χρόνου πότε αυτό θα γίνει εμφανές. Τέταρτον, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, καλώς θα κάνει, υποχραμίζω, καλώς θα κάνει να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Σε αυτό έχουν μιλήσει μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Winston Churchill, έχει μιλήσει και ο κύριος Ζελένσκι. Τι εννοώ με αυτό? Το αν θα μιλήσει ο πρωθυπουργός της χώρας σου στο Κογκρέσο, δεν έχει να κάνει κάτι ιδιαιτέρως με το τι θα συμβεί στη χώρα σου. Αυτό έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργήσεις εσείς, τι θα τους πεις και όχι τι θα τους πεις, αλλά κυρίως τι θα κάνεις στον εχθρό σου. Διότι ο εχθρός, κύριε Σαχίνη, της Ελλάδος, δεν λέω αντίπαλος πλέον, ο εχθρός της Ελλάδος είναι το πολιτικο-στρατιωτικό σύστημα που καταδυναστεύει τον τουρκικό λαό. Δεν είναι ο Ρώσος. Και ο Ρώσος, επειδή ακριβώς γνωρίζει αυτό που λέμε εμείς δημοσίως, ότι η Τουρκία θα πάει με τη Δύση, θα τους ξεπατώσει. Θα τους ξεπατώσει μόλις γίνει αυτό. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους Ρώσους τόσο εχθρούς όσο τους έχουν οι Βαλτικοί και οι Πολωνοί. Οι Βαλτικοί και οι Πολωνοί έχουν κατανοητούς λόγους για να έχουν εχθρούς τους Ρώσους. Εμείς δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος Έλληνας κλείν συγκεκριμένων δημοσιογράφων και πολιτικών
που να θέλουν να κάνουν τους Ρώσους σαν να είναι, πώς να σας το πω τώρα, ο αρχιτυπικός εχθρός του έθνους μας. Δεν είναι. Είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως είναι η Αμερική, με την οποία πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, και είναι το ίδιο πρέπει να κάνουμε, τηρουμένων των αναλογιών των δυνατοτήτων μας και του ρόλου μας μέσα στις ευρωατλαντικές δομές με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος για το συγκεκριμένο θέμα. Καλώς θα πάει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, αλλά θα πρέπει οι φίλοι μας οι Αμερικανοί να αντιληφθούν ότι έχουμε ένομα εθνικά συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Τώρα, κύριε φίλη, επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για την εισδοχή στο ΝΑΤΟ Φιλανδίας και Σουηδίας, και είχαμε και την επίσκεψη της Φιλανδέζας ομολόγου του Έλληνα Πρωθυπουργού χθες. Μια παλιά ρώσικη παροιμία, μιας και αναφερθήκα στη Ρωσία, λέει ότι δεν δορίζεις κάτι που μπορείς να το πουλήσεις. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, υπάρχουν ζητήματα, όπως είπατε, με την Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πώς εμείς ασμένοντας θα πούμε περάστε όλοι και δεν θα βάλουμε κάποιες προϋποθέσεις? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είπατε δεν περιμένετε από το ΝΑΤΟ, ο κύριος Μάζης έκανε προχθές μια extreme πρόταση στα όρια του αειρονευτή και το σύστημα. Λέει, παιδιά, γιατί δεν κάνει και η Κύπρος έτοιμα εισδοχή στο ΝΑΤΟ? Ναι, στο ΝΑΤΟ, δεν λέω κάτι περίεργο. Λέει, να πάνε πακέτο να δούμε εκτός από την Τουρκία ποιοι άλλοι θα αντιδράσουν από τους φίλους και συμμάχους. Θέλω να πω, με έναν τρόπο οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να καταλάβουν ότι όλα υπάρχουν, σε όλα υπάρχει ένα όριο. Εδώ εμφανίζεται μέχρι και ο Γκουτιέρες να αποθεώνει τον ειρηνευτικό ρόλο της Τουρκίας στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Εντάξει, αυτογελιοποιούνται όλοι αυτοί που γλύφουν την Τουρκία τώρα, γιατί θα δείτε τι θα γίνει σε λίγο. Αλλά να συμφωνήσω με τον αξιότιμο δάσκαλο και φίλο, θέλω να λέω, του Γιάννη Τομάζη, διότι και εγώ στις τοποθετήσεις μου από πέρσι, ας πούμε, όταν μιλάω δημοσιολόγο ή κάνω κάποια παρουσίαση, δείχνω άρθρο του Atlantic Council, όχι οτιδήποτε, του Atlantic Council παρακαλώ, άρθρο διαχειρός, ανάλυση διαχειρός του αντιπροέδρου του, όπου μιλάει ότι ήρθε η ώρα η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, εννοείται, εχθές θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτή την αίτηση για να πέσουν οι μάσκες. Και επίσης, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο. Εδώ έχουμε χώρες όπως η Κροατία, όπου ο πρόεδρος της Κροατίας, η οποία προφανώς αισθάνεται, έχει απειλή η Κροατία, κύριε Σαχίνη μου, διότι αντιλαμβάνεται ότι ο γύρος, ο τρίτος ή τέταρτος αναλόγως, όπως θα το πει κανείς, η Ιουγκοσλαβία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, η Κροατία είπε κάτι το πολύ λογικό. Για να μας ακούσετε εμάς για τα ζητήματά μας στη Βοσνία, θα πρέπει, μάλλον για να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία, θα πρέπει και οι σύμμαχοί μας να ακούσουν τα αιτήματά μας για τη Βοσνία, για τους Κροάτες της Βοσνίας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το παιχνίδι. Όταν θα μιλήσεις, θα αρθρώσεις ορθολογικό λόγο, ρεαλιστικό, όχι ακραίο και με επιχειρήματα, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να σε ακούσουνε, και τότε πραγματικά θα φανεί ποιος θέλει να έχει σύμμαχο την πατρίδα μας και ποιος απλά θέλει να την έχει υποχείριο. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να παίξουμε. Αλλιώς θα εξαφανιστούμε. Είναι πολύ απλό. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το δράμα είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ έντονο και βρίσκεται, πηγαίνουμε προς κορύφωση. Κλιμακώνεται η κατάσταση στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνη. Δεν αποκλιμακώνεται. Θέλω να κλείσουμε με αυτό σήμερα, κύριε φίλη. Με επίκεντρο την Ουκρανία, μπήκαμε στην 65η ημέρα της εισβολής Ρωσίας και τα όσα έχουν συμβεί σε παγκόσμια κλίμακα. Με επίκεντρο αυτό, υπενθυμίζω ότι στην έναρξη αυτής της ιστορίας είπατε, εσείς το είπατε, ότι φοβάμαι ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο ενός ευρύτερου σίριαλ. Σήμερα τι λέτε? Ότι το έχουν αρχίσει να παίζονται και τα άλλα του σίριαλ. Δηλαδή, το επεισόδιο αυτό είχαμε πει, αν κρατηθεί, αν κρατήσουν οι Ουκρανοί και η κρίση επιμηκυνθεί, θα μπαίνουν όλο και περισσότερο μέσα οι Δυτικοί. Όπως και γίνεται, έτσι και το βλέπετε. Πλέον ξεκινήσαμε με κράνη και αλεξίσφαιρα που δίνανε οι Γερμανοί και οι Ουκρανοί τους είπαν, εντάξει, στέλνε μας και μαξιλάρια τώρα, και φτάνουμε σε Λέοπαρτ 1 και Μάρντεφ. Έτσι, δηλαδή τεφορακισμένα επιθετικά οχήματα. Γιατί έχετε την εικόνα εσείς ότι αν
ανοίξει ιστορία, απεγκλωβιστεί ιστορία στο Αζόφσταλ, θα δείτε μόνο Ουκρανούς. Α, καλά, εντάξει, εκεί κοιτάξτε να δείτε. Η Ουκρανία είναι ένας, και εδώ είναι ακόμα το πιο τρομακτικό κατά την άποψή μου, είναι ένας συνδυασμός, όποιος έχει ιστορική γνώση, του Ισπανικού εμφυλίου 36-39, ναι. Δηλαδή όπου εμπλέκονται διάφορες εθνικότητες, στρατοί, επίσημοι, μη επίσημοι, μισθοφόροι, ιδεαλιστές, ναζί, κομμουνιστές ή ό,τι θέλετε, από διάφορες χώρες, δοκιμάζονται όπλα, όπως έκανε η Luftwaffe, η γερμανική αεροπορία, στο Κασίδι το κεφάλι, τη δεκαετία του 30, έτσι στους Ισπανούς, όπως γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Και είναι ο συνδυασμός του Ισπανικού εμφυλίου με τον πόλεμο στη Φιλανδία, των Σοβιετικών με τους Φιλανδούς. Άρα, κύριε φίλοι, δηλαδή, λέτε... με τη δυσκολία δηλαδή που αντιμετωπίζουν προφανέστατα τώρα οι Ρώσοι, λόγω της πολύ μεγάλης αντίστασης των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επεκτείνεται, για να είμαι σύντομος, επόμενος του χρόνου σας, επεκτείνεται ο πόλεμος δυτικά. Δηλαδή, πάμε στην υπερδνηστερία, όπου επιβεβαιώνεται επίσης αυτά που είχαμε πει, ότι μάλλον δεν θα επιτρέψουν οι Ρώσοι να έχει, τουλάχιστον να προσπαθήσουν, έτσι, να έχει η Ουκρανία ακτογραμμή. Αυτό επιτάθηκε με το επεισόδιο του Μόσχα. Και αντιλαμβάνονται πλέον οι Ρώσοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εχθρική ακτή στη Μαύρη Θάλασσα, διότι στο μέλλον δεν θα είναι ασφαλής η ναυσιπλοεία τους. Άρα, πάμε λοιπόν στην υπερδνηστερία, πάμε λοιπόν στο χτύπημα γέφυρα στρατηγικότατης σημασίας, τη γέφυρα Ζατόκα στη Βεσσαραβία, όπου απομονώνει την Ουκρανία από τη Ρουμανία, που κατά συνέπεια όλα τα πολεμοφόδια πλέον γεωγραφικώς θα πρέπει να πηγαίνουν από την. Να μετακινούνται μέσω από τη Μολδαβία, και τότε όπως εκ του θαύματος και διαβολική σύμπτωση θα έλεγα, μαζί με την επίθεση στη γέφυρα ξεκινάει η ιστορία για την υπερδνηστερία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα πάμε σε δυτικό μέτωπο, και φυσικά, κύριε Σαχίνου μου, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το δούμε μπροστά μας, η ιστορία στα νησιά του Σολομόντος, ναι, μεταξύ Κίνας, Αυστραλίας, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να βομβαρδίσουμε πλέον τα νησιά του Σολομόντος, έτσι είπαν οι Αυστραλοί, και δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτό που κάνουν με την Κίνα, και η Κίνα επί της ουσίας για πρώτη φορά μίλησε και χαρακτήρισε την Αμερική άκουσον ως το διάολο, όπου πηγαίνουμε οι Ευρωπαίοι εμείς, λέει, με ένα κερί. Αυτή είναι επίσημη ανακοίνωση των Υπουργείων Εξωτερικών της Κίνας, κύριε Σαχίνη, όχι δικιά μου ή δικιά σας, της Κίνας. Θα πάψουν οι Ευρωπαίοι, λέει, να κινούνται με ένα κερί γύρω, να κρατάνε το κερί γύρω από τον διάβολο. Αυτή έγινε προχθές. Λοιπόν, η κατάσταση επί της ουσίας, γεωπολιτικός και θεωρητικός, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, οδηγείται σε ένα endgame παγκόσμιο, όπου πλέον βλέπουν ότι όλες οι κρίσεις, οι οποίες μαζεύτηκαν τα τελευταία 30-40 χρόνια, με αφορμή την Ουκρανία, αναμένεται να σκάσουν. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Άρα δεν αποκλείεται ούτε και τη χρήση πυρηνικών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν την αποκλείει ο κύριος Μπάιντεν και ο κύριος Πούτιν. Εγώ τι να πω, εσείς. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Σήμερα το Foreign Policy έχει μία αναλυτική δημοσίευση πέρα από τα στρατιωτικά, και δεν είναι ατυχαίο think tank περιοδικό κτλ. Όχι, βέβαια. Έτσι. Όπου λέει ότι η Ρωσία πίσω από όλα αυτά έχει ήδη κερδίσει ορυχεία σπάνιων γεών και κρίσιμους ενεργειακούς πόρους στο έδαφος της Ουκρανίας μετά την εισβολή. Θυμίζω ότι ένας δικός μας εδώ διδάκτορας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο κύριος Καμενόπουλος, πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι, παιδιά, μία από τις αιτίες του πολέμου είναι και αυτά. Σήμερα το λέει το Foreign Policy. Η περιοχή του Χαρκόβου και της Ανατολικής Ουκρανίας, εκεί είναι η μπαταρία της Ουκρανίας κατά βάση. Να το πω έτσι. Σε σπάνιες γεές, σε μέταλλα κτλ. Αυτά εν πωλής βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, έτσι. Άρα, κύριε φίλη, πού πάμε γενικώς? Πάμε γενικά, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας το πω πολύ απλά. Το 97% των σπάνιων γεών ελέγχονται από τους Κινέζους. Αν η Δύση πάει σε αντιπαράθεση με τους Κινέζους, θα έχουμε πρόβλημα στο να αλλάξουμε τα τσίπ των αμαξιών μας. Να σας το πω το απλό σενάριο, ή να έχουμε κινητά σε λίγο. Λοιπόν, αυτό έχετε μιλήσει με πολύ
γνωστό, πιο γνώστες των αντικειμένων από εμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν το καλό σενάριο είναι μια γενική οικονομική κρίση, την οποία βιώνουμε, ενεργειακή, η οποία είναι ήδη επισητιστική. Διότι επισητιστική κρίση σημαίνει να μην μπορείς να πάρεις αυτό που θες, όχι απλά να μην υπάρχουν. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα, η εκτίμησή μου πλέον είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Είναι σαν τα τέλη της δεκαετίας του 30. Τι άλλο να πει κάποιος. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας κάνει την καρδιά περιβόλια, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορώ καλημέρα. Να σας μιλήσω για την παγκόσμια ειρήνη και για τις ελπίδες του καλού κλίματος που δημιουργήθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Θέλετε να σας παίξουμε αυτή την κασέτα? Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε. Να είστε καλά, κύριε φίλη. Είμαστε καλημέρα. Καλύτερα να είμαστε χρήσιμοι παρά ευχάριστοι. Γιατί όταν είσαι χρήσιμος, προετοιμάζεσαι. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.